Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Να πάμε πρώτα έτσι στα θέματα. Εγώ πριν πάω στα πολιτικά, τα βαριά. Ναι. Τα βαριά πολιτικά, να το ρωτήσω κάτι. Είχαμε πριν από λίγο, δεν ξέρω αν ακούγατε, κύριε Σοφιανέ, κάναμε μια κουβέντα με τον κύριο λογοθέτη από την περιφέρεια Αττικής. Μας έλεγε για την κίνηση στους δρόμους. Και είπαμε ότι για τη συγκρού που έχει το αυτιαχτεί. Και, αλλά όταν τελειώνει η συγκρού, μπαίνει στην Αμφιθέας. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να περάσετε. Που η μεν συγκρού έχει φτιαχτεί και είναι κούκλα αυτή την περίοδο τουλάχιστον. Μπαίνει στην Αμφιθέας κάτω στη διάβαση και είναι χάλια, σαν να έχει βομβαρδιστεί. Και μας λέει είναι γκρίζα ζώνη αυτή. Κανείς δεν ανήκει έχει ούτε στην περιφέρεια, ούτε στο Δήμο. Οπότε κανείς δεν παρεμβαίνει. Ούτε πουθενά. Πολλές γκρίζες ζώνες η Αττική. Ναι. Και η Αθήνα ιδιαίτερα. Είναι, αν θέλετε, συνέπεια και συνέχεια της γκρίζας πολιτικής που υπάρχει και στους Δήμους, στις περιφέρειες, όπως και στο κεντρικό κράτος. Θα έχει και στο Δήμο Αθηναίων, φαντάζομαι, γκρίζες ζώνες τέτοιες, έτσι δεν είναι. Εκεί γίνεται χαμός κυριολεκτικά σε σχέση με τις αρμοδιότητες των δρόμων για να μεταβιβάζεται η ευθύνη από τον ένα στον άλλον. Ναι, αυτό με λέμε. Κορυφαίο θέμα μετάθεσης ευθυνών, τα αντιπλημμυρικά. Ναι, τα είδαμε τελευταία αυτά, όντως. Ο ένας έδειχνε τον άλλον, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τίποτα. Απλώς είπαμε έτσι ένα σχόλιο για εσάς που ξέρετε ότι αυτό δείχνει καλά. Ναι. Είδαμε και μια αντιπαράθεση Δούκα Μπακογιάννη για τη Βασιλίση Όλγα. Ποια είναι η γνώμη σας, εμείς ξέρετε, κύριε Σκουρή, είμαστε οι μόνοι που εκφράσαμε την καθολική αντίθεση στο αυτό το πείραμα του περιπάτου, την ταλαιπωρία των Αθηναίων και των σκορπισμών εκατομμυρίων. Θύμιζα και θυμίζουμε ότι το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν στηρίξει το αρχικό σχεδιασμό. Ο οποίος περιλάμβανε φυσικά και την Όλγας και την Αθηνάς και άλλους δρόμους. Ουσιαστικά είναι πολιτικές επιλογές που στηρίζουν την Αθήνα σαν τουριστικό προϊόν και εννοείται ότι πρέπει να ανοίξει η Όλγας, εννοείται ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτός ο πειραματισμός στην Αθήνα για τα συμφέροντα των ξενοδόχων και του τουριστικού προϊόντος. Εγώ να πω τώρα, κοιτάω τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στον πρώτο γύρο. Δεν τα είχα προσέξει με τέτοια ακρίβεια. Ναι, ναι. Είναι εντυπωσιακά στην Αθήνα. Έχει πάρει 14,19 ο κύριος Δούκας, 13,36 ο κύριος Ζαχαριάδης, 12,88 ο κύριος Σοφιανός με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Δηλαδή, το 12,8 με το 14,10 είναι μέσα σε 1,3% η διαφορά. Σε 1,3. Ναι. Στο 1,3 αυτό μέσα ήταν ο κύριος Δούκας πρώτος, ο κύριος Ζαχαριάδης αμέσως μετά και η Λαϊκή Συσπήρωση, ο κύριος Σοφιανός. Δηλαδή, μιλάμε και για αριθμό ψήφων τώρα που κοιτάω, είναι μέσα σε 1.800 ψήφους αυτό όλο. Ναι. Και έχει ενδιαφέρον να δείτε και το πώς διαρθρώνεται στα διαμερίσματα αυτό το αποτέλεσμα. Φαντάζομαι, θα υπάρχουν αντίστοιχα όπως και στα κόμματα πρέπει να είναι. Λοιπόν, τώρα, ερώτημα. Δεν θα πάμε στα μεγάλα καταρχήν, θα πάμε στα δικά μας εδώ και έχουμε αυτές τις εξελίξεις που έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα λίγο να μας κάνετε την τοποθέτησή σας για όλα αυτά που συμβαίνουν. Πιστεύετε ότι έφτασε το τέλος, πώς κρίνετε τα φαινόμενα που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα? Ξέρετε, κύριε Σκουρή, καταλαβαίνω ότι γίνεται αρκετή συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά από τα πράγματα, αυτό που καίει σήμερα το λαό μας και πρέπει να τον καίει κυριολεκτικά και με τις εικόνες που παρακολουθεί από το μακελιό που συνεχίζεται εναντίον του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, αλλά και από τις συνέπειες που πληρώνουμε με την εκτόξευση και τη μονιμοποίηση της ακρίβειας, τη βενζίνη αναφέρατε πριν, τα τρόφιμα. Θα έλεγα λοιπόν ότι πέρα από το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, αναμενόμενα για μας αυτές οι εξελίξεις, αναμενόμενες, οι αλληλοκατηγορίες για το ποιος πρόχνει στη διάσπαση γίνονται πάνω σε μια πολιτική βάση την οποία από κοινού στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια και σαν κυβέρνηση και σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Η διεκδίκηση ενός κόμματος από τους μεν και από τους δε, στη βάση όμως συμφωνίας στην πολιτική, με χαρακτηριστικότερο. Είναι το τέλος του κόμματος αυτού, κατά τη γνώμη σας? Δεν θα θέλαμε να μπούμε σε τέτοιες προβλέψεις σε σχέση με το αν είναι το τέλος ή αν είναι η αρχή διάφορων άλλων σχεδιασμών. Γιατί υπάρχουν και σχεδιασμοί για το πώς θα ξαναζωντανέψει αυτή η σοσιαλδημοκρατική εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν σενάρια σε σχέση με συναντήσεις. Με νέα κόμματα, λέτε? Είτε με νέα κόμματα, είτε με συγκλήσεις. Να σας θυμίσω τα πανηγύρια τα οποία στήθηκαν για την εκλογή Δούκα στην Αθήνα, γύρω από την περίφημη σύγκληση της κεντροαριστεράς και το πώς αυτή διαμορφώνει το πιο διαφορετικό. Πιο πολύ χάρηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Ζαχαριάδης και διάφορα άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή Δούκα παρά ο κύριος Δούκας.
Το λέω αυτό γιατί φαίνεται. Εντάξει, ότι... είναι υπερβολία το λέτε, αλλά η αλήθεια είναι πως όντως. Η αλήθεια είναι πως όντως. Το πανηγυρίσανε σαν μια νίκη της κεντροαριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας, ας πούμε. Ναι, αυτό λοιπόν το σενάριο, το να συγκλίνουν αυτά τα κόμματα και αυτό παίζεται. Παίζονται διάφορα, το κύριο όμως είναι ο εγκλωβισμός. Ο εγκλωβισμός στο να διαμορφωθούν καινούργιες αυταπάτες, ότι κάποιες άλλες συγκλήσεις, κάποια άλλα σχήματα μπορούν να ξαναζωντανέψουν μια άρρωστη σοσιαλδημοκρατία, να ξαναζωντανέψουν αυταπάτες που εγκλώβησαν έναν κόσμο, που τον απογοήτευσαν και που βλέπει αυτός ο κόσμος αυτές τις εξελίξεις σαν τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Εμείς απευθυνόμαστε πλατιά ενωτικά να διαμορφώσουμε ένα κύμα, να το πω έτσι, όχι παρέτησης από ένα τέτοιο κόσμο, αλλά συνάντησης αγωνιστικής μαζί με το κόμμα, με δεδομένες διαφορές, με δεδομένες ενστάσεις στον αγώνα απέναντι σε μια αυτό κυβέρνηση. Αυτό αφορά και στελέχη. Στελέχη μέσα στο μαζικό κίνημα, μέσα στους χώρους στους οποίους δραστηριοποιούνται. Δεν πρέπει να χαθεί αυτός ο κόσμος, δεν πρέπει να παραιτηθεί. Πώς να το πω, δεν πρέπει να οδηγηθεί σε μια... Κάτι ακόμα, κύριε Σοφιανέ, και εννοώ την πολιτική κριτική, δεν εννοώ το κουτσομπολιό, την πολιτική άποψη του ΚΚΕ για τον κύριο Κασελάκη. Είναι ένας νέος αρχηγός, θα τον βρει και από εκεί, αλλά την άποψη του κόμματός σας. Νομίζω ότι και οι φίλοι που μας ακούν παρακολουθούν ότι εμείς απέναντι στην εκλογή Κασελάκη σταθήκαμε πολιτικά. Είπαμε δηλαδή ότι αυτή η εξέλιξη είναι, για μας δεν μας προκαλεί έκπληξη. Όταν διαμορφώνονται συνθήκες ώστε ένα κόμμα με 2 ευρώ να ψηφίζει τον αρχηγό του, όποιος, πώς να το πω, θέλει, είναι πιθανό και τέτοιες, πώς να το πω, και τέτοιες προτάσεις και τέτοιες υποψηφιότητες, οι οποίες είναι ηλουστρασιόν, οι οποίες έχουν μια σειρά χαρακτηριστικά από τα λεγόμενα επικοινωνιακά δεδομένα που πρέπει να διαμορφώνονται στην πολιτική. Όλο αυτό το σκηνικό δηλαδή, το οποίο είναι ξένο σε ένα... Μην πω εγώ για το Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι δεδομένο ότι είναι ξένο, αλλά είναι ξένο, αν θέλετε, και για παραδόσεις και για αντιλήψεις και για μια κουλτούρα που έχει ο κόσμος μας και ο ελληνικός κόσμος. Δεν λέω μόνο γενικά ο κόσμος που βρίσκεται κοντά ή μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όλα αυτά για μας ήταν αναμενόμενα. Γι' αυτό επιμείναμε στην πολιτική κριτική. Γι' αυτό και σήμερα, ενώ γίνεται αυτός ο χαμός γύρω από το τι λέει ο ένας και ο άλλος, είναι τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταδικάσει, δεν συνεχίζει, πώς να το πω, να μπαίνει στη γραμμή της καταδίκης ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ορμητήριο αυτής της σφαγής του Παλαιστινιακού λαού. Είναι τυχαίο ότι η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ πήγε και συνάντησε, η υπεύθυνη του ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικής πολιτικής πήγε και συνάντησε τον Ισραηλινό πρέσβη για να του εκφράσει την αλληλεγγύη του 10 μέρες μετά. Εδώ και 18 μέρες ισοπεδώνεται η Γάζα και η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά. Σε αυτό η απάντηση είναι ότι είδε και τον Παλαιστίνιο. Είναι πλήρως ταυτισμένο. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό είναι που πρέπει να προβληματίσει έναν κόσμο και σε αυτόν τον κόσμο εμείς απευθυνόμαστε. Και του λέμε ότι τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων. Είναι η ώρα να αποφασίσουμε μαζί να παλέψουμε αυτή την κυβέρνηση, αυτή την πολιτική που σε βασικές κομβικές επιλογές το κόμμα αυτό ταυτίζεται και ταυτιζόταν όλα τα προηγούμενα. Πολλοί λένε ότι μπορεί στις ευρωεκλογές το Πασόκ να είναι δεύτερο κόμμα και ο κύριος Ανδρουλάκης λέει: εγώ θα είμαι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές. Εγώ θα παίξω με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη όποτε γίνουν οι εθνικές εκλογές. Προβλέπετε ένα τέτοιο τοπίο, αλλάζει κάτι αυτό? Είναι σαφώς ότι το Πασόκ έχει το δικό του σχέδιο. Το σχέδιο αυτό δεν αποκλίνει πολιτικά, στρατηγικά από το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι συγκλήσεις τέτοιες και μεγάλες σε κομβικές επιλογές που διαμορφώνουν τη ζωή και την καθημερινότητά μας και στα πλαίσια αυτών των κοινών, να το πω έτσι, στρατηγικών επιλογών γίνεται ο διαγωνισμός για τη δεύτερη θέση. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι καινούριο όμως. Είναι ένα στοιχείο, αν θέλετε, το οποίο φάνηκε ιδιαίτερα από πλευράς τακτικής του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως μετά τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Και μαζί με αυτό το σχέδιο υπάρχουν και τα σχέδια της συνάντησης αυτών των χώρων. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σοφιανέ, ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Θα έλεγα να αξιοποιήσω ένα τελευταίο κομμάτι της φιλόξενης εκπομπής σας, το σημερινό κάλεσμα που κάνουμε στην Ελευσίνα. Χιλιάδες λαού της Αθήνας και της Αττικής θα διαδηλώσουν για να μην γίνει και η αεροπορική βάση της Ελευσίνας άλλο ένα σημείο ορμητήριου
στο μακελιό που κάνουν στο λαό της Παλαιστίνης. Μάθανε και στην Κάρπαθο, λέει. Ακόμα και στην Κάρπαθο συζητάνε. Τα έχουν δώσει όλα και ο Πρωθυπουργός μας μιλάει για τις μικρότερες ανθρώπινες απώλειες. Όταν έχουν μέχρι τώρα σκοτωθεί 2.500 παιδιά, πρέπει να μας πει ποιες είναι οι μικρότερες απώλειες, οι ανθρωπιστικές. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σοφιάνη. Εγώ σας καλή σας ημέρα.